σκοράροντας σε αρκετά παιχνίδια. Με τον Ντάνι που θα επιστρέψει στον Σαβανέ. Από εκεί μπροστά από το κοινό και ο Φιντέλης, από το κοινό της ΑΕΛ, και ασφαλώς θέλουν και αυτοί κάποιο χρόνο. Τόρες έχασε από τον Χάρη Κυριάκου, Σαβανέ για τον Μεσκά, πάλι για τον Χάρη τον Κυριάκου, τώρα για τον Μεσκά, για τον Σαβανέ τώρα για τον Μεσκά, που προσπαθεί και περνάει να κάνει ένα restart στην καριέρα του. Όλα αυτά τα οποία ανέφερες, πολύ σωστά τα ανέφερες, ήταν αυτά τα οποία πρώτο αγώνα, τα 4 γκολ της ΑΕΛ, τα πέτυχαν ξένοι ποδοσφαιριστές. Ο Μεσκά, ο Αλαμπαρένα και δύο όλα Φράνς. Σε αυτό Χάρης Κυριάκου, τον Σαβανέ που έκανε κίνηση για να βγει στα άκρα, περνάει την μπάλα για τον Μέσκα, το πλασέ και ενέργεια, περνάει στην περιοχή, επιχειρεί και τη σέντρα, είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Μέσκα, δεύτερο σουτ, γκολ 3-0 από τον Μάριο Ηλία. Πρώτο ημίχρονο, κοιτάξτε την ατομική ενέργεια του Ντάνι, κεφαλιά από τον Μέσκα στη συμβολή των δοκαριών, και στη συνέχεια έρχεται ο Μάριος Ηλία να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Να σε η προσπάθεια στον Μπρούνο Μπαλταζάρ. Η άλλη που κερδίζει και πάλι την μπάλα με τον Ντάνι, χαμηλά η σέντρα από μακρινό μόν. Έτσι το μικρό τον Γεωλέμ, ο οποίος το έψαξε έτσι στο Λαφράνς που ανέβηκε. Αβραάμ για τον Σαβανέ, έχει κάνει κίνηση από την άλλη πλευρά και τον είδε τον Χάρη Κυριακού. Η άλλη η οποία υπενθυμίζουμε ότι θα αντιμετωπίσει την Progress στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Κέρδισε την Rangers με 2-0. Τον καθυστέρησε, θα δώσει πάσα έτσι και θα το κάνει ο Σαβανέ. 3-0 η ΑΕΛ στο 90 λεπτό. Απ' την εκπληκτική πάσα από τον Λούκα Σόουζα. Κοιτάξτε τι κάνει ο Wellington, θα μπορούσε ο ίδιος να κάνει το σουτ. Δίνει κάθε την πάσα έτοιμο γκολ στον Σαβανέ που δεν χάνει την ευκαιρία. Στην κατάλληλη στιγμή βρίσκει την μπάλα μπροστά του από την πάσα του Wellington και πυροβολεί τον Γιανακόπουλο σημειώνοντας το 3-0. Είναι ένα μπεσίλιο Σαβανέ. Η ΑΕΛ πιέζει, ρισκάρει πλέον, δεν έχει να χάσει κάτι. Πετά στο παιχνίδι. Αγώνα στο σχολείο του αυθεντικού του καφέ Mr. Brown και τον 100% της υπηρέτησης της GPX Express. Σαβανέ από πλάγια πεζικάζει και την σέντρα υποπίεση και παλιά. Δεν έστειλε την παραστατική. Ξαναδεί το παιχνίδι, το τρίτο γκολ του ΑΕΛ. Παρασαφώ. Αλλά Χέφελ προσωρινά, έρχεται ο Σαβανέ και ανάμεσα σε τρεις παίκτες τσίμπησε.
Η Άλφη θέλει να βγει τώρα μπροστά με το ΙΚΟΣ. Ο Γεωργιάδης πήγε να κάνει το λάθος, τον Γιώργη Σάψε για τον Αλή Σαβανέ. 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι αυτό που λέμε θα κρατήσει ένα. Ήρθε και ο Ρουμάνος ελευθερώθηκε και πέρασε για τον Σουάρες. Παίκτης που είναι αυτό που λέει εδώ στο pre-game. Έτσι, ειδικά ταλέντου και εμπειρία στην υγεία είναι πιο ωραία. Ναι, είχε την μπάλα. Ωραία, θα δούμε εδώ, Σαβανέ, ανοίγει την μπάλα, ανοίγει το κοντό. Προλαβαίνει, να τσικίσει λίγο την μπάλα εδώ. Ενώ στις 10 παρατέταρτο, Εσκάρα Παλέρμο. Σαβανέ, από τον Μάριο Ηλία. Θα πάψει να όμως γιατί έρχεται ο Σαβανέ. Γενικά το πώς να περάσει για τον Χάρη τον Κυριάκο και πάλι για τον Σαβανέ. Η σέντρα είναι καλή. Σαβανέ τώρα. Πάσας όμως και δείτε τον Σαβανέ. Σαβανέ. Μέσα. Καλή πάσα για Φλωρεσκού. Θα ξαναβρει τον Τιάκα. Κέρδισε και πήρε και το φάουλ. Πάσα από τον Φλωρέσκο, έκοψε την τελευταία στιγμή ο Σαβανέ και στη συνέχεια θα πάρει και το φάουλ.